Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Σήμερα Κυριακή 27 Αυγούστου 2023. Βρισκόμαστε πάνω στην περιμετρική. Είδατε λίγο τη σκιά μου. Και θα κατεβούμε σήμερα Νανζιαζινού και Ηφαίστου. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ. Εδώ στην περιμετρική. Βλέπετε, έχει απαγκάκι. Εδώ παλιά είχα δει και κάποιες κυρίες και τις είχα εγγράψει στο κανάλι μου. Δείτε τα τρία βιντεάκια, παιδιά, που έχω την περιμετρική σε τρία μέρη. Ωραία, λοιπόν, περιμετρική, κατεβαίνουμε. Εκεί πέρα είναι ο Σταυρός και εκεί ο Άγιος Παντελεήμονας. Το παγκάκι εδώ πέρα που ξεκουράζονται οι περιπέτητες. Εδώ πέρα είναι, εδώ σε Λεμανομή Μπενάκη και Ευαγγέλου Ζάπα, κάτω από την Κεραία. Εδώ τσιμέντα ρίξανε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε την Τηλεμάχου, όπως τη λέει εδώ χαρτής, ενώ δεν είναι. Η Τηλεμάχου, παιδιά, είναι η κάθετη που κατεβαίνει από το σχολείο, κάθετη τα σκαλάκια μέχρι το κλειστό των ποταμοντίων. Και συνεχίζει Αγίου Παύλου. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ, δεξιά μας, κάπου θα βρούμε την οδό Ξεναγόρα. Συγγνώμη. Και η Ξεναγόρα είναι μετά την Τηλεμάχου. Συγγνώμη. Live το γυρίζω το βιντεάκι. Γράφω και μιλάω. Θα συναντήσουμε την οδό Νανζιαζινού, συγγνώμη, Νανζιαζινού και Ηφαίστου θα πάμε σήμερα. Να. Εδώ, κοιτάξτε, καβαλίτσα, πολύ ωραίο κάστρο. Πολύ ωραία περιοχή από την οδό Νανζιαζινού που θα τη συναντήσουμε σε λίγο δεξιά μας. Είναι τα σκαλάκια. Εδώ, σπίτι είναι εδώ, τι είναι. Κατεβαίνοντας από την περιμετρική. Αυτά κάποτε είχαν καεί εδώ πέρα, αλλά κάποια σώθηκαν. Αυτά εδώ σώθηκαν από την πυρκαγιά του 1900. Ναι, εδώ είναι, Νανζιαζινού. Την κατεβαίνουμε τώρα. Από την πυρκαγιά του 1985, αυτά εδώ σώθηκαν, να ξέρετε. Τα άλλα τα μικρά είναι τα καινούρια. Ναι, δηλαδή εκείνο είναι καινούριο που έγινε με την αναδάση μετά το 1985. Λοιπόν, κάτω μετά πάει Τηλεμάχου και δεν ξέρω Τιμοθέου ποια είναι από εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, βρισκόμαστε σε πολύ ωραίο σημείο εδώ πέρα, να απολαύσουμε το κάστρο και τις Καμάρες, εδώ, το κέντρο της πόλης και το λιμάνι μας εδώ πέρα. Προηγουμένως έφυγε το Ακουαμπλού, έφυγε και το Άγιος Παντελεήμονας, τα Φέριμποτ. Λοιπόν, πάμε από εδώ που κατεβαίνει, από την περιμετρική, είναι εδώ τα σκαλάκια, παιδιά. Λίγο πριν το σπίτι του γιατρού, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα, είναι ένα σπίτι έτσι με κάτι τζάμια περίεργα. Και από ό,τι ρώτησα εδώ τη γειτονιά, λέει το σπίτι του γιατρού. Τώρα πιανού γιατρού δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε την οδό Νανζιαζινού. Ποιος ήταν ο Νανζιαζινός, πατήστε στο Wikipedia και εμπιστευτείτε τη γνώση που σας δίνει το Wikipedia, παιδιά. Wikipedia, ναι. Δείτε ποιος ήταν ο Νανζιαζινός. Για τον Νανζιαζινό θα σας πει ακριβώς ποιος είναι. Αλλά για τον Αρτέμις Ώρα και την Ελλήνων Συνέλευσης ψεύδεται το Wikipedia. Πατήστε Ελλήνων Συνέλευσης και Αρτέμις Ώρας, χώρια, δύο αναζητήσεις κάντε και να δείτε ότι το Wikipedia γράφει ψέματα για την Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευσης δεν είναι ούτε φασιστικό κόμμα, ούτε πατριωτικό κόμμα. Είναι η νομική εκπροσώπηση του έθνους. Είναι το ίδιο το έθνος σε νομική μορφή. Και όλα τα του έθνους είναι υπέρ του Έλληνα πολίτη. Άρα δεν είναι πατριωτικό κόμμα η Έλληνων Συνέλευσης, δεν κομματιάζει τον πατριωτικό χώρο. Είναι το ίδιο το έθνος. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ο πολίτης. Και κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα είναι του Βάρη, σπασμένο. Πες πάνω, λοιπόν. Κατεβαίνω την οδό Νανζιαζινού από εκεί πάνω, όπως είπαμε, τσουπ, εκεί. Αρχίσαμε και κατεβαίνουμε τα σκαλιά. Εδώ πέρα κάτι τσιμεντόλιθους, κάποια παλιά σπίτια εδώ, τα τελευταία του βουνού. Τα τελευταία του βουνού. Ωραία, και συνεχίζουμε την οδό Νανζιαζινού. Για τις κουκουνάρες εδώ πέρα, παιδιά. Κοιτάξτε, και το κυπαρίσι εδώ. Έπρεπε να αρχίζω την οδό Νανζιαζινού, έτσι το τέριαζε Νανζιαζινού και η Ηφαίστου που είναι, συνεχίζει από κάτω. Εδώ. Κατεβήκαμε από εκεί, παιδιά, από εκεί. Από εκεί κατεβήκαμε μέχρι εδώ κάτω, Νανζιαζινού και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Καλό είναι τις κάθετες οδούς της πόλης, που είναι κάθετη της Αμισού, να την κυρίζω από την αρχή τους δηλαδή, ή από το τέλος τους, το τέλος τους είναι εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τα κεραμίδια.
Εδώ κάθε γωνιά της καβάλας θα πάρουμε. Ελληνό συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, εδώ είναι οδός Ναζιαζινού, η οποία κατεβήκαμε κάτω από την περιμετρική της καβάλας. Ωραία, κοίταξτε εδώ και εδώ πέρα. Διόρφα και τριόρφα, μεζονέτες, σπιτάκια, ωραία. Με αυλές. Εδώ πέρα, μια γάτα μόλις ανέβηκε από εκεί. Και κατεβαίνουμε την οδό Ναζιαζινού. Αυτή εδώ είναι ο οδός Ναζιαζινού. Ναι, μην νομίζετε ότι δεν την είδα αυτή τη γάτα, την είδα. Την πέλα γάτα, αυτή είναι φύλακα του σπιτιού τώρα, φυλάσσει το σπίτι για να μην μπουν εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τώρα και το κάστρο μας, ας το πάρουμε και από εδώ το κάστρο μας. Μια πολύ ωραία εικόνα από την οδό Ναζιαζινού. Το κάστρο μας, έλα, εκεί, ωραία. Ας το μεγαλώσουμε για να δείξουμε την οδό Ναζιαζινού, ωραία. Και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτές τις γλάστρες τις ωραίες. Δάδα. Κοιτάξτε τι ωραία κόκκινα γλαστράκια. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, ε. Είσαι ωραίο γατί. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Να, μία και μία, δύο. Λατρεύω τις γάτες. Έρχονται. Τι ωραία. Έλα. Να σε εξίσω σε την ουρά. Τέλος πάντων, μία. Μαζεύτηκαν. Για λίγο να τα καλέσω μια τελευταία φορά. Θέλω να διάλα. Για λίγο. Έρχονται. Έλα ρε και εσύ. Έλα. Καλά, τέλος πάντων. Μυρίζει, εντάξει. Ίσως να φάγατε, δεν ξέρω. Μεσημέρι είναι, παιδιά. Σήμερα, Κυριακή, 27. Αυγούστου 2023. 1, 2, 3, 4, 5 γατάκια εδώ στην οδό Ναζιαζινού. Ωραία, συνεχίζουμε. Πολύ ωραίες οι γλάστρες εκεί πέρα. Οι κοκκινοπές. Εδώ Γρηγόρη Ναζιαζινού. Ποιος ήταν αυτός? Wikipedia. Και το Wikipedia λέει επίσης, παιδιά, ότι ο Αρτέμις Όρας είναι, λέει, το αμφιλεγόμενο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας. Ποιο αμφιλεγόμενο? Με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν τα 600 δις και είναι στους 8 τελευταίους κρατικούς προϋπολογισμούς. Άρα λάθος γράφει το Wikipedia για τον Αρτέμις Όρα, λάθος γράφει το Wikipedia για την Ελλήνων Συνέλευση. Καταλάβατε, παραπληροφορούν τον κόσμο, ένας που δεν ξέρει, να ψάξει από εκεί δηλαδή να δει ποια είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Λάθος, κύριοι. Μην εμπιστεύεστε τη Wikipedia για όλα τα θέματα. Για κάποια ναι, αλλά και πάλι η γνώση είναι δικιά τους. Αυτοί βάζουν ό,τι θέλουν. Πόσοι συνέλληνες έχουν γράψει, έχουν διορθώσει το τι γράψανε για την Ελλήνων Συνέλευση για τον Αρτέμις Όρα, και αυτοί πάλι το διορθώνουν και βάζουν τα δικά τους. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Αυτό συμβαίνει. Ελέγχεται η Wikipedia με γνώση, δηλαδή κάποιος που ξέρει την αλήθεια το διορθώνει στη Wikipedia. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και αυτοί πάνε και το διαστραβλώνουν και βάζουν ακριβώς τα ίδια. Τα έχουν ίδια αποθηκευμένα, ώστε αν την αλλάξει κάποιος την μετάφραση, την επεξήγηση για την Ελλήνων Συνέλευση, τι ακριβώς είναι, αυτοί έχουν έτοιμο το κείμενο και το επαναφέρουν το ίδιο. Καταλάβατε, έχουν έτοιμο κείμενο. Μην τυχόν και αλλάξει κάποιος στο Wikipedia τι είναι η Ελλήνων Συνέλευση και ποιος είναι ο Αρτέμις Όρας. Καταλάβατε τι έχουν κάνει. Έχουν έτοιμη την αλλαγή ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε αλλάξει αυτά και βάλει την αλήθεια. Ναζιαζινού γράφει εκεί πάνω, οδός Αμισού. Και πάνω κεραία, όπως είπαμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε την οδό Ναζιαζινού και θα βγούμε από αυτό το στενάκι και μας βγάζει κάτω στην οδό Ορέστου. Και μετά η θέση του. Ορέστου και η θέση του. Εδώ. Δεν πήγαμε ποτέ στην οδό Ναζιαζινού. Ωραία, συνεχίζουμε από εδώ πέρα. Κοιτάξτε εκεί τη βρήκα, ε. Ωραία, αφήνουμε την οδό Ναζιαζινού. Κατεβαίνουμε στην οδό Γατοζιαζινού. Τέλεια. Έλα, παιχνιδιάρα, έλα. Δεν καλά. Ταιριάζει με το χρώμα του τοίχου η γάτα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τέτοιο χρώμα πολύ κατοικία μου αρέσει. Κρέμ και. Εδώ ένα πολύ ωραίο σπίτι στην οδό Ορέστου. Εδώ μια πολύ ωραία αυλή με απλωμένα ρούχα. Και κατεβαίνοντας στην οδό Ναζιαζινού, και αυτή εδώ η γάτα, να την ατυχεί το κεφαλάκι της, το βλέπετε.
εκεί που μόλις την αφήσαμε. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και δείχνουμε αυτό τον ακάλυπτο, το ακάλυπτο οικόπεδο εδώ, στην οδό Ναντζιάντζινού. Κατεβήκαμε όλοι από πάνω, από την περιμετρική οδό της Καβάλας. Βγαίνουμε στην οδό Ορέστο, όπως είπαμε, και σε αυτό εδώ το καινούριο σπίτι. Εδώ, στην Ορέστο 15 είμαστε. Νάτο. Κοιτάξτε εδώ, Ορέστο 15. Τέλειο. Έβαλε και την ταμπέλα, τη μαρμάρινη ο άλλος, αφού ο Δήμος δεν βάζει ταμπέλες που να γράφει την οδό και τον αριθμό. Ελική σημαία. Ας δείξουμε εδώ πέρα λίγο τα ελληνικά καταπιστεύματα. Κοιτάξτε, παιδιά, δεξιά σημαία και αριστερά η άλλη ελληνική σημαία με τα 115 εκατομμύρια που τα υπογράφει κάτω-κάτω. Κοιτάξτε ποιος κάτω-κάτω. Παπούλιας Αλογοσκούφης Βασιλάκης. Είναι τα χρήματα της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Τράπεζα. Από αυτά τα χρήματα έγινε το σχέδιο Marshall, τα ελληνικά καταπιστεύματα τα γνωστά και τα έργα της Χούντας. Από εδώ είναι και οι λογαριασμοί εκτάκτων αναγκών που βρήκε τα 750 εκατομμύρια ως Τουρνάρας το Μάιο του 2015 και εξόφλησε μια δόση του Δουνουτού αξίας 750 εκατομμύρια. Αλλά ξέχασε ο κύριος Στουρνάρας να μας πει ότι βρήκε, λέει, ένα ξεχασμένο λογαριασμό. Ξέχασε να μας πει ο κύριος Στουρνάρας το Μάιο του 2016 τι υπόλοιπο έχει μέσα αυτός ο λογαριασμός. Γιατί τον κρύβεται από τους ιδιοκτήτες. Ήρθε ο Σόρας, παιδιά, και μας αποκάλυψε το επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ, εδώ από την οδό Ορέστου, το επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ που έχει μέσα τα υπόλοιπα των λογαριασμών. Καταλάβατε. Ωραία, κύριε Στουρνάρα, τα δείξτε 750. Για πες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες, τι υπόλοιπα μέσα έχει ο λογαριασμός μας. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Είναι εθνικά καταπιστέματα. Γι' αυτό γίνονται οι εθνικές εκλογές. Λοιπόν, πάμε στην οδό Ιφέστου. Ορέστου και Ιφέστου. Κατεβήκαμε έναν Ζιαζινού και Ιφέστου κατεβαίνουμε. Ένα παλιό οδός Ορέστου και ένα παλιό παράθυρο. Ένα παλιό σπίτι. Εδώ, αυτό που θέλω να σας δείξω, παιδιά, είναι η πολυκατοικία που χτίζεται εδώ στην οδό Ιφέστου. Να σας δείξουμε πώς χτίζεται, δηλαδή, σε ποια τέτοια είναι. Ένα παλιό σπίτι. Τέλειο. Θα το πάρουμε τώρα από εκεί. Αυτή είναι η πόρτα βασικά. Εδώ το παλιό τοιχείο. Να, τέτοια παλιά τοιχεία ήταν πολλά εκεί στο Βύρονα. Παντού και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Γιάννη γκρεμίστηκαν όλα για να γίνουν οι σημερινές πολυκατοικίες που είναι εκεί. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Ωραίο αυτό το ροζ σπίτι. Και αυτό εδώ πέρα το παλιό στην οδό Ιφέστου. Κοιτάξτε, παιδιά, υπέροχο. Υπέροχο παλιό σπίτι. Κοιτάξτε, αυτό αν γκρεμιστεί, δηλαδή, που είναι πολύ πιθανόν, εδώ στην Ορέστου βγαίνουν τα φορτηγά και από εδώ πέρα και από εδώ μπαίνουν, βγαίνουν φορτηγά. Και φορτωτές και φαγάνες και μπορούν εδώ να μπουν από την οδό Ορέστου και να το γκρεμίσουν. Όλα αυτά, τα ντουβάρια δηλαδή. Οδός Ορέστου πάει από εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό το υπέροχο παλιό σπίτι. Υπέροχο, δεν είναι, κοιτά, με τους τσασμέδες. Τα ξύλα και τα. Και η λάσπη που το έχουν σουβαντισμένο. Πολύ ωραίο παλιό σπίτι. Εδώ λέει απαγορεύεται η ρήψη μπαζών και σκουπιδιών. Είναι ένα φυλασσόμενο οικόπεδο. Δηλαδή εδώ να γίνει μια πολυκατοικία θα έχει πολύ ωραία θέα την πόλη μας. Δώσει Ιφέστου. Στα παλιά σπίτια εδώ, παλιό συνεργείο τι είναι. Να και ακόμα ένα παλιό σπίτι εδώ πέρα, παιδιά. Εδώ, κοιτάξτε, τι όμορφο. Και αυτό, κάτω από αυτό εδώ το Πεύκο, το παλιό αυτό το σπίτι, στην οδό Ορέστου και Ιφέστου. Α, η Επτανήσου είναι από εκεί, νομίζω, η Επτανήσου. Συγγνώμη, λέει, λάθος έκανε. Ορέστου και Επτανήσου. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνουμε το παλιό το σπίτι. Αν γκρεμιστεί, θα το έχουμε. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, τι ωραίες οικίες. Έκανε εντύπωση, παιδιά, αυτό το παλιό το σπίτι. Και με την αυλή, με πέτρες. Δύο λαπίθανο να το αγοράσει κανείς και να χτίσει. Και εδώ. Και κοιτάξτε για ένα άλλο παλιό σπίτι εδώ πέρα. Και αυτό και στο βάθος τα καινούργια. Και τα απλωμένα ρούχα. Μια γάτα εκεί. Εδώ, ας πάρουμε και εδώ την γειτονιά αυτή με τη γάτα να μας κοιτάει κάτω. Εδώ είναι η Ιφέστου νούμερο 6. Εδώ η Ιφέστου. Κατεβαίνουμε την οδό Ιφέστου. Να και η πολυκατοικία στην οδό Ιφέστου. Που τη βλέπετε από πάνω μέχρι κάτω.
και το άδειο έξοδο της. Εδώ μετά από χρόνια, όταν θα συμβαδιστεί και θα τελειώσει, θα την έχουμε τώρα που είναι στα Τούβλα. Σήμερα είναι 27 Αυγούστου 2023, Κυριακή. Κατεβαίνουμε την οδό Ηφαίστου. Συστόλη Θεσπαγγέου, ρετάλια. Με αυτά τα ρετάλια να δείτε τι ωραία παρτέρια που γίνονται. Να τα ρετάλια. Κοιτάξτε, παιδιά, τι βρήκα. Κοιτάξτε, γάτα να βυζένει. Γάτα. Οχ, ένα, δύο, τρία είναι. Τρία, το είδαμε γι' αυτό. Γάτα, βυζένει γατάκια εδώ στην οδό Ηφαίστου. Ωραία, αυτή είναι η καινούργια πολυκατοικία που γίνεται. Κοιτάξτε πώς για αυλία, για χώρο πάρκινγκ. Και εδώ είναι ο οδός Αμφιτρίτης είναι εκεί και εδώ είναι Αρτέμιδος. Η Αρτέμιδος που ανεβαίνει πάνω στην οδό Περσεφόνης. Βρίσκει, κοιτάξτε όμως τα γατάκια εδώ, υπέροχα, υπέροχα. Κοιτάνε. Μάνα. Αυτή είναι η μάνα. Για το μάνα τώρα, πολλοί θα ήθελαν να πάρουν γατάκια από εδώ πέρα, αλλά ας τα αφήσουμε να τα μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει αυτή η γατομάνα. Ωραία. Ο οδός Αρτέμιδος, από εκεί που κατεβαίνουν αυτά τα κορίτσια. Αυτά τα υπέροχα κορίτσια κατεβαίνουν την οδό Αρτέμιδος και εδώ είναι η οδός Ζεφύρου. Ωραία. Θα βλέπουμε ότι θα πάνε για μπάνιο, μάλλον. Πάνω για μπάνιο, λοιπόν. Οδός Ηφαίστου, είπαμε εδώ. Μια φορά τελευταία φορά τα γατάκια, όσο τα βλέπετε. Ωραία, κάπου εκεί είναι, ναι. Εδώ, από την οδό Ηφαίστου. Ωραία. Ηφαίστου. Από χρόνια θα βλέπουμε πως ακριβώς ήταν εδώ. Δείτε, παιδιά, το χθεσινό βιντεάκι στους Σαφκούς και Ορέστου που πάω. Ιωάννα Χριστόμου στους Σαφκούς και Ορέστου που μπαίνω από εδώ πέρα και βγαίνω από την κεντρική, από τον ακάλυπτο της κεντρικής πολυκατοικίας. Εδώ, Σαφκούς είναι αυτή και αυτή εδώ είναι, όπως είπαμε, η Αρτέμιδος. Λοιπόν, τα κορίτσια φτάσανε εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Αυτή είναι εδώ την πολυκατοικία που την καταγράψαμε σήμερα, Κυριακή 27 Αυγούστου 2023 και πάμε να τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι με τον ήλιο για να δείτε τις δύο περιουσίες του έθνους των Ελλήνων. Λοιπόν, εδώ την οδό Αρτέμιδος, οι περιουσίες που μας αποκάλυψε ο Έλληνας Αρτέμιδος ώρας είναι αυτές οι τέσσερις, εδώ την οδό Αρτέμιδος. Πρώτον, οι μετοχές της Ανατολής, δεύτερον τα 600, τρία τα 2,33 για τους Δήμους και τέταρτον τα 100 δις για το ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ, περιουσίες που μας αποκάλυψε και εκτέλεσε όλες τις νομικές κινήσεις ο Έλληνας Αρτέμιδος Όρας εδώ από την οδό Αρτέμιδος. Αυτή η οδός είναι η οδός Αρτέμιδος. Και η πολυκατοικία εδώ που χτίζεται, εδώ στην οδό Ηφαίστου που μόλις γυρίσαμε. Ωραία. Δείτε τις δύο περιουσίες για τα 600 δις και τα υλικά καταπιστήματα εδώ από την οδό Αρτέμιδος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί είναι ο μονόδρομος για να τις εκταμιεύσουμε αυτές τις περιουσίες. Άρα, Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πρώτα τα 600 δις και δεύτερον τα 2,33 για τους Δήμους. Ελλήνων συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δες πρώτα τα 600 δις. Τώρα. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμις Όρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Όρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Όρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών.
με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Ώρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Ώρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Ώρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Ώρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Ώρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Ώρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Ώρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμις Ώρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμις Ώρας, δυνάμια μετακλήτου πληρεξουσίου,
την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμις Όρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξωδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμις Όρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμις Όρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Όρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι, και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόρρωση γίνεται αφόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόρρωση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Όπως σας το έδωσα. Γιατί δεν το πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνατε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Όρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες.
325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμι Σόρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμι Σόρα μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμι Σόρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρίου Πάγου, Πρόεδρο του Αρίου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, Πρόεδρο της Αμερικής, στον Αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2.3.300.000.000 ευρώ. Ο Αρτέμις Σόρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης.